κάπνισμα, γιατί παίρνουμε ρουδιά. Πάντοτε το θυμάρι είναι πολύ αρωματικό μέλι, δεν θέλει πολύ κάπνισμα, όλα γενικά τα μέλια, αλλά ειδικά το θυμάρι. Μέσα δεν έχει μέλι, δεν είναι γεμάτο το πλαίσιο. Γενικά όμως, παρόλο που είναι ανοιχτό, είναι σχετικά ήσυχο. Γιατί έχει τροφή ακόμα. Δεν τρεγάμε. Όταν η τροφή βρίσκεται στο τέλος της, σε κλίνη, τότε τώρα αυτές έχουν τον νου τους να πάνε να μαζέψουν μέλι. Δεν ασχολούνται με τη φύλαξη της κυψέλης. Αυτό είναι πιο στραγγυλό. Όσο προχωράμε από την άκρη προς τη μέση, έχουν πιο πολύ μέλι, πιο πολύ σφράγισμα. Βλέπεις εδώ που έχουν τα κεφαλάκια τους μέσα και βάζουν μέλι, επεξεργάζονται το μέλι. Ή αυτό που φέρνουν, ή αυτό που ήδη υπάρχει μέσα, το εξατμίζουν. Εξατμίζουν το περίσσιμο της υγρασίας, για να το πακετάρουν. Μετά βάζουν αυτό εδώ, το κάλυμα, το οποίο είναι το κύριο. Δεν σκοτώνει. Όπα! Δεν έχει πολύ αέρα. Εδώ το Αιγαίο είναι. Και θα γυρίσουν αυτοί στο σπιτάκι τους. Προχωρώντας προς το κέντρο, τα πρώτα μέλια που ξεκινάνε από το κέντρο προς τις άκρες και σφραγίζουν τα κεντρικά, προχωράν βάζουν στα ακραία. Έτσι, με απόκριες κινήσεις, και αν κάποιες παρόλα αυτά δεν έχουν φύγει.
ένα μικρό άγγιγμα με το βουτσάκι, χωρίς να τις πληγώσουμε. Φετινή. Εάν τα μελίσια ήταν δυνατά, θα συγκέντρωναν πολύ μέλι. Βλέπεις, αυτό έχει σφράγισμα από πάνω όλο αυτό, και αυτό είναι το καινούργιο το μέλι του, το τελευταίο που έχουν βάλει. Το οποίο φαίνεται ότι έχει υγρασία και σιγά σιγά το σφραγίζουν και αυτό προχωράνε. Πώς καταλαβαίνουμε αν το μέλι είναι όλο, το τεινάζεις έτσι, και αν δεν πέσει επάνω εδώ στα πλαίσια, το τεινάζεις. Βλέπεις ότι δεν έχεις ούτε μία στάμωνα πουθενά. Τότε είναι όριμο. Το τριγάμι. Όριμο θα πει ότι δεν έχει υγρασία, γιατί η υγρασία μέσα στα βαρέλια, αν παραμείνει, μπορεί να ξυνήσει το μέλι. Βρίσκουν την υγρασία στο νέκταρ. Το νέκταρ είναι διάλειμμα σαχάρων, φυσικών σαχάρων, έτσι. Στο νερό του φυτού που παίρνει τις ρίζες του. Εδώ δεν δείχνει τίποτα. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Να κοιτάξει από εδώ όμως, τι βλέπουμε. Άλλο χρώμα αυτό το μέσα, άλλο το έξω το κάλυμα. Αυτό το κάλυμα είναι μέλι, σφραγισμένο. Αυτό εδώ είναι γόνος. Έχει γεννήσει η βασίλισσα στον χώρο κάτω από το μέλι, εδώ. Όλο αυτό εδώ είναι γόνος. Αντίστοιχα τις μελισσούλες τώρα μπορεί να κάνει σκοτεινή λήψη. Δεις τις μελισσούλες που εκολάπτονται. Κοίταξε, μία που βγαίνει από μέσα. Μπορεί να το πιάσεις. Κι άλλη, εκεί κι άλλη εδώ. Αρχίζει και βγάζει το κεφαλάκι της από μέσα. Όταν έχει φτάσει σε ηλικία 21 ημερών, αρχίζει και με την προβοσκίδα της κόβει το κάλυμα του κελιού και αρχίζει και βγαίνει σιγά σιγά. Τώρα θα τη δεις, έχει κόψει το γύρω γύρω, κόβει κάποια σημεία που την ενοχλούν και θα αρχίσει να βγαίνει. Το ίδιο έχει ξεκινήσει εδώ κάποια άλλη, σε αυτό το σημείο. Να την. Στη μύτη. Να περιμένουμε λιγάκι να τη δούμε αυτή να βγαίνει από μέσα. Να μία καινούργια που πριν από λίγο βγήκε. Αυτή εδώ βγήκε πριν από λίγο, φαίνεται, είναι ξανθιά, μικρούλα, όχι σε μέγεθος μικρή, αλλά τη βλέπεις είναι δυσκίνητη ακόμη, κάνει τα πρώτα της βήματα. Αυτή, να την, αυτή που βγαίνει, τη βλέπεις από μέσα τώρα. Εδώ, να την. Έχει βγάλει το κεφαλάκι της. Δοκιμάζει να βγάλει και το σώμα της, κάτι την ενοχλεί, ξαναγυρίζει με την προβοσκίδα, κόβει το υπόλοιπο κερί που καλύπτει το κελί της και σιγά σιγά θα βγει. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βγει. Να την. Βλέπεις, έχει βγει η μισή, κάνει προσπάθεια, τώρα θα με δυσκολία βγει. Και από μέσα. Τη βλέπουμε ότι είναι ακέραια. Κοιτάμε τα φτερά της, ακέραια, ακμεότατη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει παράσιτο βαρόας μέσα. Γιατί η βαρόα καταστρέφει τα φτερά της.
Αν έβλεπες κάποια μέλισσα να βγει με κατεστραμμένα τα φτερά ή από τις ήδη υπάρχουσες έξω, να μία μέλισσα με βαρό. Μπορεί να κεντράρεις εδώ. Να την να η βαρό που παρασύρει πάνω στη μέλισσα. Τη βλέπεις? Αυτή εδώ η μελισσούλα που κινείται, έχει στην πλάτη της επάνω στη ράχη της αυτό το κόκκινο μικρό νάτο. Το οποίο είναι βαρό. Νάτινα. Αυτό. Το ακουμπάω. Θα το δεις μόλις το ακουμπήσω, θα αρχίσει να μετακινείται σε άλλο μέρος του σώματός της. Έχει ποδαράκια. Να, αυτή η μέλισσα είναι. Αυτή η μέλισσα. Αυτή η μέλισσα έχει παράσει το βαρό επάνω. Δεν ξέρω αν την μπορεί να κεντρώνει ο φακός εκεί. Α, είναι στο χέρι. Έχει επάνω στο κορμάκι της, έχει μία βαρόα. Θα την δούμε και τη βαρόα όσο πιο κοντινά μετά. Έτσι. Αυτό το πλαίσιο τώρα δεν το παίρνουμε μέλι, το βάζουμε ξανά στη μέση. Να κοιτάξω από την άλλη μεριά μήπως έχει γεννήσει η βασίλισσα. Όχι, από εδώ έχει κολλαφτεί ο γόνος. Από την άλλη μεριά είχε γεννήσει πριν από κάποιες ώρες. Πρώτα έχει γεννήσει εδώ η βασίλισσα και μετά στο πίσω πλαίσιο. Εδώ έχουν κολλαφτεί οι περισσότερες μέλισσες. Είναι λίγα ακόμα κελάκια που είναι κλειστά, τα οποία θα κολλαφτούν, και αυτά σύντομα. Η βασίλισσα μετά πήγε πίσω. Μια χρονική συνέχεια δηλαδή, πήγε πίσω, γέννησε εδώ, άρχισαν να εκολαύτονται εδώ τώρα οι μέλισσες. Θα εκολαυτούν και αυτές όλες και οι μέλισσες σε κάθε κελί που εκολαύτεται πηγαίνουν μετά και συμπληρώνουν μέλι. Δεν αφήνουν ξανά τη βασίλισσα μέσα και έρθει καλοκαίρι, γύρι δεν υπάρχει έξω ή μάλλον σπανίζει, όπως εδώ και εδώ πιθανότατο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, έχει γόνο. Είναι καλυμμένο με μέλισσες. Δεν έχει γεννήσει καινούργια βουλάκια μέσα η βασίλισσα. Εκολάπτονται οι παλιές μέλισσες και συμπληρώνονται με μέλι. Εδώ, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί. Είναι γεμάτο από τη μία μεριά μέλι, από την άλλη όλο αυτό το μέλι εδώ. Θα γεμίσει και αυτό. Το αφήνουμε και αυτό μέσα. Σε λίγες ημέρες μπορούμε να το τριγύσουμε στη δεύτερη φάση. Μετά από 2-3 μέρες μπορούμε να το τριγύσουμε. Να το, αυτό εδώ είναι πεντακάθαρο, σφραγισμένο όλο, δεν έχει καθόλου γόνο, είναι μέλι, ένα πλαίσιο περίπου με 2 κιλά μέλι επάνω. Το τεινάξαμε, έφυγαν οι περισσότερες, λίγο με το βουρτσάκι. Απομακρύνονται και οι τελευταίες. Οι τελευταίες που συσκευάζουν το μέλι, συσκευάστρες μέλισσες. Πάμε στα επόμενα, τα οποία γεμάτα με μέλι και αυτά. Το υπέροχο θυμαρίσιο μέλι από την Εύβοια, από τα παραθαλάσσια μέρη της Εύβοιας. Είναι μία η οποία αντιστέκεται, δεν θέλει να φύγει από το κελί. Ναι, είναι μέσα αυτή. Ναι. Είναι μέσα στο κελί. Αν χτυπήσουμε λίγο το ξύλο, μεταφέρεται ο ήχος. Κάτι γιατί πιέσαι αυτό, βάλτε το εκεί. Α, και ένα άσπρο τελείως πλαίσιο από τα φέρνινα, αυτά που χτίστηκαν. Εδώ, από το πίσω μέρος τώρα έχουν αρχίσει και σφραγίζουν το μέλι. Ακόμη δουλεύουν, βάζουν καινούριο μέλι. Από την άλλη μεριά το έχουν σφραγίσει όλο. Έτσι. Είναι μια πολύ καλή κινήθρα. Με 2 κιλά μέλι επάνω της.
διαδικασία συνεχίζεται και για τα επόμενα μέλη.